Οδηγείται ο Δεύκυος και όλα έτοιμα. Αυτή η στιγμή έχει δοθεί κίνηση ήδη στη τετάρτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Να προσπαθεί από την αρχή ο Σερ Κωνσταντίνο να οδηγήσει και από την εξωτερική τώρα Ντάρι για να πάρει αυτό στην πρωτοπορία και να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από τον Κέντζο, ο οποίο είναι στη δεύτερη θέση. Συνεχεία σε εσωτερική είναι ο Σερ Κωνσταντίνο, πιο έξω ο Τιτάνα, πιο έξω ακόμα ο Μίστερ Χάρη, αν Ρόσμαρη Καηλή. Σερπικό, Δεύκυο και τελευταίο ο Ελ Καγκουίνο στην πρωτοπορία. Ο Ντάρι προηγείται στα δύο μήκη τώρα από τον Κέντζο που ακολουθεί ο Σερκό Σταντίνο στην εσωτερική. Ο Τιτάνα πιο έξω, ο Καηλή ακριβώ πίσω του. Αν Ρόσμαρη, Μίστερ Χάρη, Δεύκυο, Ελ Καγκουίνο και ο Σερπικό, που σημαίνει τελευταίο σε αυτό σημείο. Χιλιάρι με τον Ντάρι να βρίσκεται στην πρωτοπορία στο ένα μήκο, 1,5 από τον Κέντζο. Στη συνέχεια βρίσκεται ο Τιτάνα σε καλή θέση στην εσωτερική. Το φαβορεί ο Σερ Κωνσταντίνος, ο Καϊλής βελτιώνει η θέση του Αν Ρόσμαρη. Ακολουθεί πιο πίσω, 700 τώρα με τον Ντάρι να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει περιοχή, ένα μήκος από τον Κέντζο. Πιο πίσω είναι ο Σερ Κωνσταντίνος σε καλή θέση. Και ο Καϊλής, ο οποίος σιγά σιγά καταφθάνει τον όμιλο με την Αν Ρόσμαρη να βελτιώνεται. 500 με τον Ντάρι στην πρωτοπορία, ο Κέντζο είναι στο ένα μήκος. Καϊλή Σερ Κωνσταντίνο ακολουθούν αυτό το ρυθμό. Αν Ρόσμαρη είναι πέμπτη με τον Ντάρι να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται 1,5 μήκο του Κέντζο και του Σερ Κωνσταντίνου. Και όπω είναι ο Καϊλή και ο Ελκα Κουίνο που βελτιώθηκε και αυτό με τον Ντάρι στην πρωτοπορία. Ο Κέντζο έχει τι δυνάμει να παλέψει από την εσωτερική και ο Ελκα Κουίνο πολλέ μάχε για την νίκη με τον τον Κέντζο να βρίσκεται τώρα στην πρωτοπορία και να προηγείται στο ένα μήκος. Κέντζο έχει τη δυνάμεις να κερδίσει καθαρά. Μάχη για δεύτερη θέση. Σερ Κωνσταντίνος δεύτερος. Ντάρι και Ελ Κακουίνο. Κέντζο λοιπόν το βλέπουμε στο πλάνο μας. Θα περάσει στο τέλος των Ντάρι και θα κερδίσει καθαρά ο Κέντζο, πιο πίσω ο Σερ Κωνσταντίνος, Ντάρι και Ελ Κακουίνο στην τέταρτη θέση.